Τι κι αν έχουν περάσει 11 ημέρες από τη δυνατή νεροποντή. Οι καταστροφές δεν έφυγαν με τα νερά της βροχής. Στην αλμύριδα του Δήμου Αποκορώνου η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Φαίνεται καθαρά το από που πέρασε ο ποταμός και η χήμαρη. Οι δρόμοι έχουν σπάσει σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να μετρούν τις ζημιές. Με απόφαση του περιφερειάρχη Περιφερειάρχης κήρυξε το Δήμο σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. 11 μέρε μετά την 11η Φεβρουαρίου, όπου σημειώθηκε η δυνατή νεροποντή, η περιοχή τη Αλμυρίδα μαρτυρά την καταστροφή που υπέστη. Γίνονται όλε οι απαραίτητε ενέργειε, προκειμένου να δοθούν πιστώσει, γιατί η τουριστική σεζόν είναι κοντά. Το κόστο αποκατάσταση του οδικού δικτύου είναι τεράστιο, αφού μεγάλε ζημιέ υπέστη το δημοτικό, επαρχιακό αλλά και το εθνικό δίκτυο, ανεβάζοντα το ποσό σε εκατομμύρια ευρώ. Τα συνεργεία του Δήμου έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίε. Ε, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ζημιέ στο αγροτικό και οδικό δίκτυο. Εμεί εκτιμούμε ότι θα περνούν τα 2 εκατομμύρια. Ε, έχουμε ζητήσει 200.000 ευρώ σε πρώτη εκτίμηση από το Υπουργείο, από το Αναρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να ενισχυθούν η προσπάθεια του Δήμου για την άμεση αποκατάσταση και προσβασιμότητα των αγροτικών και δημοτικών δρόμων μα είτε με υποβάσει είτε με ε, μισθώσει μηχανημάτων έργων. Συνεργεία τη αντιπεριφέρεια και για λογαριασμό τη αντιπεριφέρεια αλλά και για λογαριασμό τη περιφέρεια έχουν καταγράψει ζημιέ στο επαρχιακό δικό δίκτυο, όπου έχουμε ήδη πάνω από 300.000 ευρώ στο επαρχιακό δικό, δικό δίκτυο. Αλλά οι μεγάλε ζημιέ σημειώθηκαν στην παλιά εθνική οδό. Όπω ε, γνωρίζουμε, το ύψο των ζημιών σε επίπεδο νομού χανίων στην παλιά εθνική οδό είναι 1,5 εκατομμύριο εκτιμάται από την, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο που έφυγε από την περιφέρεια. Το 1.150.000 ευρώ αφορά την, το δήμο, τα όρια του Δήμου από κορώνου. Ο Φεβρουάριο σε λίγε μέρε τελειώνει και μένουν περίπου δύο μήνε για την έναρξη τη νέα τουριστική περίοδου. Άραγε θα έχουν δοθεί οι πιστώσει για να αποκατασταθούν οι ζημιέ. Να δούνε. Να δούνε. Άμεσα πρέπει να γίνει εδώ, τουλάχιστον είναι τουριστική περιοχή και άμεσα πρέπει να βοηθηθεί το, ο χώρο εδώ. Γιατί μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος... Και ντόπιοι και ξένοι. Άμα γίνει δίκαιη η κατανομή, ναι. Γιατί συνήθω οι αποζημιώσει πάνε σε, σε μέρη σε που χέρια. δεν τα δικαιούνται. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μεγαλύτερο όγκο νερού κατά τη διάρκεια τη νεροποντή τη 11η Φεβρουαρίου έπεσε στο Δήμο από Κορώνου. Δηλαδή, η περιοχή του Βάμου, ένα παράδειγμα, δέχτηκε 220 χιλιοστά μέτρα νερού μέσα σε διάστημα 2,5 ώρων. Περίπου τέτοιες ποσότητες βροχής καταγράφηκαν το Φεβρουάριο του 1971 και τον Ιανουάριο του 1981 από το Αρχείο του Μετεωρολογικού Σταθμού του Αεροδρομίου.